μιλώντας για το χορό, ενώ βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία κρίση, κατά τη γνώμη τη δική μου και πολλών άλλων, δεν είναι μόνο οικονομική, είναι ηθική, είναι δηλαδή μια κρίση αξιών και θεσμών. Αναρωτιέμαι αν οι πολίτες της χώρας μας, αν εμείς δηλαδή, ως πολίτες αυτής της χώρας, ενδιαφερόμαστε για το ποια είναι η θέση του χορού και η κατάσταση του χορού σήμερα στην Ελλάδα, ή αν αυτό που μας απασχολεί είναι το πώς και το εάν θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να βγούμε από αυτή την κρίση. Το ζήτημα της θέσης του χορού σήμερα στην Ελλάδα άπτεται, αγγίζει τις κοινωνικοπολιτικές υποδομές και τους θεσμούς αυτής της χώρας. Δηλαδή, οι θεσμικοί οργανισμοί είναι η Κρατική Σχολή Χορού, η οποία είναι και η μόνη που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι η Σχολή της Λυρικής Σκηνής και είναι και περίπου 10 επαγγελματικές ανώτερες ιδιωτικές σχολές που βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Το καθεστώς, λοιπόν, εξ αρχής είναι άνισο, γιατί οι διευθυντές των ανώτερων ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών χορού βασίζονται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολών τους στον αριθμό των σπουδαστών που κάθε χρόνο εισάγονται με τις πανελλήνιες εξετάσεις που διεξάγονται κάθε Σεπτέμβρη. Το συγκεκριμένο πλαίσιο που καθορίζει τις σπουδές χορού είναι αυτό που κατά την άποψή μου είναι απόλυτα προβληματικό, είναι δηλαδή αναξιόπιστο για τις μέρες μας, είναι αυταρχικό και είναι και αναχρονιστικό. Το πρόγραμμα σπουδών έχει θεσμοθετηθεί το 1981-82-83 με υπουργική απόφαση της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. 3 δεκαετίες μετά, το πρόγραμμα αυτό σπουδών δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε μια κατάρτιση τεχνική των χορευτών στο μπαλέτο ή και στο μοντέρνο ή σύγχρονο χορό, αλλά οι θεωρητικές τους γνώσεις και η επιστημονική τους καλλιέργεια όσον αφορά το πλαίσιο του χορού είναι εντελώς ανεπαρκής. Οι απόφοιτοι του χορού έχουν βρεθεί με κάποια πτυχία τα οποία είναι αδιαβάθμιστα στη χώρα μας. Δεν έχουν δηλαδή αντίκρισμα με κανένα πλαίσιο των ισχυών των σπουδών που ισχύουν στο χορό. Οι απόφοιτοι, λοιπόν, των δικών μας σχολών έχουν μια διπλή επιλογή. Είτε να ακολουθήσουν τον τομέα της διδασκαλίας, είτε να ακολουθήσουν το κομμάτι αυτό που αφορά τη σκηνική παρουσίαση του χορού και που συνδέεται με το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν χορογράφοι ή μπορούν να γίνουν χορευτές. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποια έρευνα η οποία να έχει επικεντρωθεί στο πόσοι από αυτούς τους απόφοιτους είναι άνεργοι. Κατά την άποψή μου, μπορεί να είναι το 99%. Σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε όλη την Βαλκανική περιοχή, είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουν πανεπιστημιακό τμήμα χορού. Οι υποσχέσεις θεωρώ ότι ήταν ανεδαφικές ουτοπίες και προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες ξεχάστηκαν πάρα πολύ σύντομα και δεν κρατήθηκαν ποτέ. Ένα πανεπιστημιακό τμήμα χορού θα μπορούσε καταρχήν να μειώσει την έξοδο των Ελλήνων προς ξένες χώρες για να σπουδάσουν. Δηλαδή έχει και μια οικονομική σκοπιμότητα στο μυαλό μου μέσα. Θα μπορούσε και να αποκαταστήσει το πρόβλημα του αδιαβάθμιστου πτυχίου στο οποίο αναφέρθηκα. Πιο πολύ απ' όλα θα μπορούσε να μας κάνει να αντιληφθούμε τη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα για το χορό. Θα μπορούσαν ίσως να θεραπευτούν σε εισαγωγικά κάποια από τα πραγματικά προβλήματα. Και βέβαια εγώ σκέφτομαι ότι όλο αυτό το σχέδιο δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμοστεί αν ο χορός δεν αποτελούσε ένα μέρος της εκπαίδευσής μας, δηλαδή να ενταχθεί ο χορός στα σχολεία, στην προσχολική εκπαίδευση και στη μέση εκπαίδευση. Θα ήταν και μία λύση για την ανεργία των ανθρώπων που έχουν πτυχία χορού. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε θεατές και δεν μπορούμε να φτιάξουμε και ειδικούς του χορού αν δεν ξεκινήσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά χορό. Τι συνέβη στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, μια περίοδο η οποία ονομάστηκε σε εισαγωγικά
η άνοιξη του σύγχρονου χώρου στην Ελλάδα. Οι Έλληνες καλλιτέχνες επηρεάστηκαν πολύ από το ονομαζόμενο χωροθέατρο της Πίνα Μπάους, επηρεάστηκαν πολύ από τη θεατρική και χορευτική πρωτοπορία της Νέας Υόρκης, δηλαδή ό,τι αφορά τον μοντέρνο χορό ή και το visual theater. Κατά την άποψή μου, ένα πολύ μεγάλο μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης προώθησε συγκεκριμένους χορογράφους. Κάποιοι χορογράφοι αυτής της περίοδου βοηθήθηκαν οικονομικά με πολύ ψηλά ποσά επιχορηγήσεων. Η πολιτική αυτή δείχνει ότι υπάρχει μεροληψία και ότι υπάρχει και ένας ευνοϊκρατισμός, τον οποίο άλλωστε αυτή τη στιγμή βιώνουμε, ας πούμε, στις χειρότερες συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών. Η παρουσίαση των έργων των ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό δεν έγινε ποτέ αισθητή. Η έλλειψη θεωρητικών σπουδών στη χώρα μας, αλλά και η έλλειψη σπουδών πάνω στον τομέα της χορογραφίας, θεωρώ ότι μας οδήγησε σε ένα διέξοδο, που αυτό που συνέβη ήταν ένας επηρεασμός και σε εισαγωγικά μια αντιγραφή. Μια ουτοπική εμπειρία, καθώς σήμερα υπάρχουν ελάχιστα, πολύ λίγα απομεινάρια. Αν και μπορεί να συνδεθεί με μια πρόθεση απελευθέρωσης της ελληνικής κοινωνίας, ωστόσο για μένα πολλές θεματικές προσεγγίσεις ήταν ένα exploitation θεμάτων, τα οποία είχαν κυρίως να κάνουν με την απελευθέρωση της σεξουαλικότητας. Η τέχνη του χορού είναι μια τέχνη για την ελίτ. Και πάλι, προσπαθώντας να απαντήσω αυτό το ερώτημά μου, δεν είναι. Ο χορός είναι μια σωματοποιημένη έκφραση όλων αυτών που πιστεύουμε ιδεολογικά και όλων αυτών που αισθανόμαστε, που βιώνουμε. Έχω κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, η οποία αποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα περίπου 150 άτομα, τα οποία έχουν τα πτυχία και σπουδές. Σε αυτές τις σπουδές συγκαταλέγονται διδακτορικά στο χορό και συγκαταλέγονται φυσικά και μάστερς, από τα οποία πολλά είναι στον τομέα της χορογραφίας. Ένα στοιχείο το οποίο τους διαφοροποιεί λίγο από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι έχουν αναπτυγμένη πιο έντονη την κοινωνικοπολιτική του συνείδηση. Διαδηλώσεις στους δρόμους της Αθήνας για το μεταναστευτικό ζήτημα, δίνω ένα παράδειγμα. Κατάληψη της λυρικής σκηνής με στόχο να φανεί ότι κάποιοι θεσμοί, ας πούμε, είναι συνδεδεμένοι πιο πολύ με ένα θέατρο της μπουρζουαζίας παρά με ένα θέατρο το οποίο ασχολείται με την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα και με την αλήθεια των ανθρώπων. Σε περιόδους μεγάλων κοινωνικοπολιτικών προβληματισμών και αν θέλεις και επαναστάσεων, ο χορός κατάφερε να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Οι ομάδες που αναδύονται και δημιουργούνται διαρκώς είναι περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό για μένα αναδεικνύει τον προβληματισμό των ανθρώπων και αναδεικνύει και ένα ακόμα σημαντικό γεγονός, ότι για να υπάρξει η πρακτική της τέχνης δεν είναι πάντα αναγκαία μια κρατική επιχορήγηση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για μένα έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο γνώσεων. Ο καθένας από εμάς μπορεί να πληροφορηθεί για το τι συμβαίνει όσον αφορά τις έρευνες, τις παραστάσεις, τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό το δεδομένο αναιρεί και μια ιεραρχία που υπήρχε στον χώρο. Δηλαδή, κανείς πλέον δεν μπορεί να προτείνει κάτι το οποίο ανοίξει μια άλλη εποχή και το οποίο όσοι μαθαίνουν χορό να το δεχθούν αναντήρητα. Τα νέα παιδιά είναι ενημερωμένα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό και θεωρούν ότι οι σπουδές μας εδώ ανήκουν σε ένα παρελθόν το οποίο δεν ισχύει πλέον σε άλλες χώρες του κόσμου. Η νέα γενιά προφανώς είναι πιο συνειδητή από τις γενιές των προηγούμενων δεκαετιών και δεν ξέρω αν είναι
κάποιος υπενιγμός ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τις πρακτικές μας και τις προσεγγίσεις μας σε σχέση με το χορό, γιατί μας προλαβαίνουν έτσι κι αλλιώς τα παγκόσμια γεγονότα στα οποία ο καθένας από εμάς έχει πλέον πρόσβαση. Παρόλο που έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές με τις πρακτικές που ακολουθούν στο εξωτερικό, στην παγκόσμια και διεθνή σκηνή του χορού, είμαι αισιόδοξη. Τρέχουμε και κυνηγάμε τις προοπτικές και ίσως πραγματικά, πέφτοντας στο κενό, να τα καταφέρουμε, να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και αυτή τη διαδρομή. Οι Έλληνες από τη φύση μας είμαστε σε εισαγωγικά αναρχικοί. Η κρίση αυτή για μένα, την οποία δεν μπορώ να αξιολογήσω γιατί οι γνώσεις μου για την παγκόσμια οικονομία είναι ελλιπής, οφείλεται ίσως σε μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που οι λίγοι ελέγχουν τη ζωή των πολλών, αλλά σε όλα αυτά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να βρίσκουμε εσωτερική δύναμη μέσα μας.